Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι κουρασμένη, νισταγμένη. Όπως βλέπετε, είμαι έτοιμη να κοιμηθώ. Αλλά επειδή ήθελα να κάνω κάποιες δουλίτσες τώρα το βράδυ που κοιμούνται τα μωρά, για να τελειώνω να κάνω μέσα στην εβδομάδα τις επόμενες δουλειές που έχω να κάνω, σκέφτηκα να κάνω μια δουλίτσα τώρα και να γυρίσω και στο βίντεο, γιατί σκέφτηκα ότι ίσως θα σας είναι και σας χρήσιμο να δείτε αυτό που θα σας δείξω τώρα. Έχει να κάνει με αποθήκευση ρούχων και τα λοιπά και εξοικονόμηση χώρου ταυτόχρονα. Λοιπόν, η ώρα εδώ είναι μία, ναι, το βίντεο θα το ανεβάσω αύριο το πρωί. Οπότε πάμε να δούμε γρήγορα τι έχω αγοράσει από το Amazon. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει αυτό που θα σας δείξω. Ίσως πολλοί το έχετε κάνει κιόλας. Εγώ το έκανα πρώτη φορά και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια σακούλα, η οποία σακούλα ήταν περίπου το τριπλάσιο από αυτό που βλέπετε και έχω βάλει εδώ ένα πάπλωμα το οποίο είναι διαστάσεις. Αυτό το πάπλωμα που έχω πάρει είναι διαστάσεις 240x260, αν δεν κάνω λάθος, και το έχω βάλει μέσα σε αυτή τη σακούλα για να το βάλω κάτω από το κρεβάτι, διότι διαφορετικά ήταν πολύ σόγκος και δεν μπορούσα να το αποθηκεύσω, δεν χωρούσε. Λοιπόν, επίσης έχω βάλει μέσα στη σακούλα κάτι που θα σας δείξω τώρα. Έχω πάρει από τα Rossmann αυτό εδώ, το οποίο έχει μέσα τρία τέτοια Kuschelweich, λέγεται, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει, το βάζει μέσα στις ντουλάπες για να μυρίζουν τα ρούχα όμορφα. Εγώ το βάζω αυτό και στις ντουλάπες και σε τέτοιες σακούλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτές τις σακούλες. Λοιπόν, θα σας δείξω όλη τη συσκευασία και θα σας βάλω και στο κουτί της περιγραφής το link από το οποίο το παρήγγειλα για να μπορείτε να το πάρετε κι εσείς. Λοιπόν, η σακούλα μέσα στην οποία έρχονται αυτές οι σακούλες είναι αυτή εδώ. Έχει μέσα τέτοιες σακούλες. Θα σας δείξω εγώ τώρα εδώ μία. Αυτή την βάλω πίσω. Είναι τέτοια σακούλα, όπως βλέπετε, όταν είναι άδεια. Εδώ και βάζετε μέσα ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, εντόνια, ό,τι θέλετε. Έτσι ανοίγει από αυτό εδώ πέρα, το κάνετε έτσι και μετά το ανοίγετε από εδώ και ανοίγει. Όμως προσοχή, όταν θα βάλετε μέσα τα πράγματά σας, δηλαδή τα ρούχα σας και τα εφάσματα αυτά που θέλετε να αποθηκεύσετε, τέλος πάντων, μισό λεπτό αν βλέπετε καλύτερα. Όταν λοιπόν θέλετε να τα αποθηκεύσετε σωστά, να ξέρετε κάτι. Τη βλέπετε αυτήν εδώ πέρα, τι τέτοια, πώς τη λένε, το... Αυτή εδώ πέρα έχει μια τρυπούλα μέσα αυτό εδώ. Το ανοίγετε. Και έχει αυτό το ροζ πραγματάκι. Αυτό το ροζ πραγματάκι δεν πρέπει να βγει από τη σακούλα, γιατί μετά δεν θα γίνεται σωστή δουλειά με αυτό το εργαλείο εδώ. Αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Αυτό είναι αυτό το οποίο, έλα, απορροφάει τον αέρα, τον βγάζει τον αέρα από τη σακούλα. Δηλαδή, όπως είναι αυτό έτσι, πες τώρα ότι έχεις ρούχα μέσα στη σακούλα, αυτό δεν το βγάζεις, επαναλαμβάνω, και όπως έχεις κλείσει αυτό εδώ πέρα, θα δεις μετά μέσα ότι αυτό είναι φουσκωμένο, ρε παιδί μου, έχει μέσα αέρα, έτσι. Θα βάλεις αυτό εδώ, θα το γυρίσεις εδώ, εγώ θα σας το δείξω πώς το κάνω τώρα. Το βάζεις εδώ και ταυτόχρονα ανεβοκατεβάζεις αυτό εδώ και βγαίνει ο αέρας. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τώρα πώς το κάνω. Όχι με αυτή τη σακούλα, με μια άλλη σακούλα που έχω βάλει μέσα από τα ρούχα του μικρού, για να τα αποθηκεύσω. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει γίνει το πάπλωμα. Αυτό έχει πάρα πολύ αέρα μέσα και μπορώ να το κάνω και πιο
συμμαζεμένο ακόμα, αλλά κουράστηκα σε κάποια φάση και λέω εντάξει άστο, λέω, θα το κάνω λέω πιο μετά. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τώρα τα ρούχα του μικρού και πώς θα τα συμμαζέψω, να το πω έτσι, με τον αέρα, έτσι. Πάμε να δούμε τη σακούλα. Λοιπόν, αυτή εδώ η σακούλα, όπως βλέπετε, έχει μέσα ρούχα του μικρού και έχω βάλει μέσα και το αρωματικό. Τώρα θα το κλείσω αυτό εγώ εδώ πέρα έτσι. Αυτό εδώ να ξέρετε, στη γωνία, πρέπει να το πατήσετε δυνατά για να κλείσει τελείως. Μην έχει ανοίγματα η σακούλα. Έτσι. Να το... Εγώ τώρα αυτό το έκλεισα, έτσι. Εγώ το τσεκάρω και με τα χέρια, καλού κακού. Να δω. Ωραία. Κομπλέ. Τώρα. Πού είναι το καπάκι από εδώ. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Όπως βλέπετε, έχει μέσα αέρα, έτσι. Έχει πράγμα μέσα. Βλέπετε. Εγώ θα ανοίξω τώρα αυτό εδώ. Το βλέπετε το ροζ. Δεν θα το βγάλω το ροζ, θα το αφήσω έτσι. Και θα βάλω το εργαλείο εδώ πέρα αυτό. Θα το δώσω. Μισό λεπτό να βρεθεί καλά, γιατί αν δεν βρεθεί καλά δεν θα γίνει καλή τέτοια, πώς το λένε, δεν θα απορροφήσουμε τον αέρα. Λοιπόν, το κάνω με αυτό πάρα πολύ γρήγορα για να φύγει ο αέρας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έτσι, δεν υπάρχει μέσα σχεδόν καθόλου αέρας, οπότε ο στόχος μας έγινε. Λοιπόν, επετεύχθη και λέω έγινε. Τώρα το ξεβιδώνουμε αυτό και στα καπάκια βάζουμε το καπάκι, έτσι, στα πολύ γρήγορα όμως. Εδώ το βιδώνουμε. Και είναι έτοιμο. Θυμάστε πως ήταν πριν, με πόσο αέρα. Κοιτάξτε πως είναι τώρα. Εγώ όλο αυτό εννοείται ότι όταν στο μέλλον το ξανανοίξω και αν το ξανανοίξω, γιατί είναι ρούχα του μικρού, που σημαίνει ότι για να το ξανανοίξω ή θα πρέπει να κάνω τρίτο παιδί ή θα πρέπει να τα δώσω σε κάποια φίλη μου που θα έχει ανάγκη και θα της πω ότι ξαναπλύντα, εννοείται, και σιδέρωσε τα κιόλας. Γιατί όπως βλέπετε θα είναι ζαρωμένα. Επίσης θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος για να μαζεύεις τα ρούχα είναι πολύ χρήσιμος για να τα βάλεις μέσα σε βαλίτσα αν χρειαστεί να ταξιδέψεις και έτσι να, πώς να το πω, να μειωθεί ο όγκος, το βάρος της βαλίτσας. Το έχω δει να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το έχω κάνει, το έχω δει όμως. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το επιχειρήσω όταν με το καλό ξαναταξιδέψω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Είναι πιστεύω χρήσιμο. Πολλοί άνθρωποι το έχουν κάνει, είμαι σίγουρη. Εγώ δεν το έχω κάνει, το ανακάλυψα τώρα πρόσφατα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το επόμενο βίντεο μάλλον θα αφορά την εμπειρία μου σχετικά με κάτι. Δεν σας λέω με τι, να σας κρατήσω σε αγωνία. Ναι, χωρίς πλάκα, την εμπειρία μου σχετικά με κάτι. Αφορμή μια συζήτηση που είχα με ένα συνδρομητή. Τώρα πότε θα γίνει το βίντεο, ίσως αν έχω χρόνο να το κάνω αύριο το βράδυ και εσείς να το δείτε την Πέμπτη το πρωί. Θα δείξει. Μέχρι τότε, σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, την κατανόησή μου σε όσους μου στέλνουν μηνύματα σχετικά με κάποια πραγματάκια που περνάνε, με κάποιες καταστάσεις. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι δίπλα σας όσο μπορώ να είμαι και όπως μπορώ. Εννοώ, το λέω επειδή τη στήριξη που μπορώ να σας δώσω τη δίνω μέσω μηνυμάτων. Όσο μπορώ θα είμαι κοντά σας νοητικά και γραπτά, όπως είστε κι εσείς. Ξέρουν αυτοί σε ποιους απευθύνομαι, αυτούς που μιλάμε συχνά, και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την ψυχή μου. Να είστε καλά,
Να χαμογελάτε, παιδιά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και να μιλάτε. Είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό να μιλάμε, να ανοίγουμε την ψυχή μας. Υπάρχει ανακούφιση, εγώ το νιώθω. Ανακουφιζόμαστε, γαλινεύει η ψυχή μας και κάποιες φορές κοιμόμαστε και πιο ήρεμοι. Ναι, λοιπόν, σας φιλώ. Καλό βράδυ, για όσοι με βλέπετε βράδυ, εδώ πέρα τώρα 1:20. Ή καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα με βλέπετε. Αυτά. Α, και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ήθελα να σας πω. Το κανάλι της Λίνα σε φτάνει, αν δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους 1000 συνδρομητές και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Που έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου να μεγαλώσω σε αυτό το κανάλι και πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη αυτό, γιατί ξέρω πως είναι να θες να μεγαλώσεις το κανάλι σου και να το μάθει ο κόσμος και όλα αυτά. Και θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρη, είναι κομάντο, είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Την καληνύχτα μου, την καλημέρα μου. Να είστε καλά, παιδιά. Φιλάκια, γεια σας, γεια σας.